πέθαναν ανάμεσά σας. Μέρος κι εγώ αυτής της πόλης, μέρος κι εγώ αυτής της όμορφης οικογένειας, την οποία η οικογένεια την κατέστησε η ίδια μας η Εκκλησία. Ανορχόμαστε από διαφορετικές προελεύσεις, να έχουμε διαφορετικές καταγωγές, να έχουμε ίσως και διαφορετικές κοινωνικές πεπιθήσεις, αλλά που η Αγία σήμερα εδώ, Παρασκευή ή Επαγγελματινή, μας έχει όλους μαζί αγκαλιάσει και μας έχει φέρει εδώ μαζί για να την τιμήσουμε. Και πάνω απ' όλα, τόσο σε μένα όσο και στο σεβασμιότητα τον Άγιο Ιώπης, η πρόσκληση του Ποιμενάρχου σας, ο οποίος είναι και αυτός, ας πω τη λέξη, φρέσκος, όπως είμαι και εγώ ουσιαστικά, και αντιπροσωπεύουμε την καινούργια γενιά των επισκόπων, οι οποίοι θέλουμε να είμαστε κοντά στο λαό, κοντά στους ανθρώπους, κοντά στα παιδιά, και θέλουμε ακριβώς να ζούμε αυτή τη σχέση που έχουμε όλοι μας, τη σχέση με τους Αγίους μας και με όλους τους ανθρώπους, που όλοι μας είμαστε εικόνες Θεού. Ας έρθουμε λοιπόν να πούμε και δύο λόγια για αυτήν την Αγία, την οποία και εγώ προσωπικά την γνώρισα ακόμη στην Τολεμαΐδα. Δεν την γνώρισα. Δεν την γνώρισα γιατί ήταν θρακιώτισσα, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος πριν από λίγο. Την έφεραν ουσιαστικά οι θρακιώτες εδώ σε μια στιγμή στην οποία συνέβησε να συμβούν και τα ελευθέρια της Τολεμαΐδος, να ελευθερωθεί και η πόλη. Και είναι όμορφος αυτός ο συνδυασμός. Αυτή η Αγία έχει μια ιδιαιτερότητα. Είχε μεγάλη παρησία στον Θεό. Γιατί συγκρούστηκε με την οικογένειά της, ενώ ήταν πλούσια κοπέλα. Το γνωρίζετε όλοι σας και καλύτερα από μένα, όσοι ειδικά κατάγεστε από τη Θράκη. Και συγκρούστηκε με την οικογένειά της γιατί ήθελε να ζήσει αυτή τη διάσταση που ο Χριστός ο ίδιος δίνει για τους χριστιανούς και τη χαρή του ο Θεός. Ένα περιστατικό θα αναφέρω μόνο το οποίο το γιορτάζουμε σήμερα. Αυτό που ακούσαμε πριν από σχεδόν μία εβδομάδα που συνέβη στον κόλπο του Μεξικού, δηλαδή να γίνει ένας τεράστιος ανεμοστρόφιλος και να ανέβουν τα νερά της θάλασσας, να ανέβει η στάθμη, οι πηγές τις οποίες διαθέτουμε αναφέρουν ότι κάτι τέτοιο αντίστοιχο έγινε και στη Χίο. Και εκεί η Αγία ήταν αυτή που προστάτευσε τους ανθρώπους, οι οποίοι τότε δεν είχαν τα μέσα που έχουμε εμείς σήμερα να μαθαίνουμε από το μετεωρολογικό δελτίο, από τους επιστήμονες ή από άλλα μέσα κοινωνικής δελτίωσης ότι κάτι θα συμβεί. Και αυτοί βρέθηκαν και θυμούνται πάντα αυτό το περιστατικό, το οποίο συμπίπτει με τη σημερινή ημέρα, καθώς δεν γνωρίζουμε και την κίνησή της. Εδώ θέλω να αναφέρω κάτι, ότι αυτή η Αγία ήταν κοσμοπολίτησα. Αυτή η Αγία θέλησε να γυρίσει και να επισκεφθεί όλα τα κέντρα του χριστιανισμού. Και εσείς γνωρίζετε όλοι, έφυγε από το χωριό της, από την Κωμόπολη της ως επιβάτης, πήγε στην Κωνσταντινούπολη, πήγε στην Ηράκλεια, πόλη. Στη συνέχεια πήγε στην Ιερουσαλήμ, πήγε στην Ιώπη, στη Γιάφα, όπου είναι ο Μητροπολίτης εδώ, Ιώπης κύριος Δαμασκηνός, και στη συνέχεια απέστρεψε και στην Καλλικράτεια. Μία διαδρομή η οποία δείχνει όχι μόνο το κοσμοπολιτικό της, αλλά ήθελε να γνωρίσει πρόσωπα, ήθελε να γνωρίσει τους ανθρώπους σε διαφορετικές περιοχές. Και συνέβη αυτό για το οποίο επενήχθηκε και εγώ στην αρχή. Ποιο δηλαδή? Εκείνη γύρισε διαφορετικούς τόπους και γνώρισε διαφορετικούς ανθρώπους. Εμείς εδώ στην πόλη έχουμε την ευλογία να είναι διαφορετικών προελεύσεων άνθρωποι και να συμβιούμε μαζί στην ίδια πόλη. Και θα τολμήσω να πω μία λέξη, έναν χαρακτηρισμό θεολογικό. Αυτό θα είναι το χαρακτηριστικό της Βασιλείας του Θεού. Άνθρωποι διαφορετικοί, διαφορετικών καταγωγών, διαφορετικών χρωμάτων, διαφορετικών κοινωνικών πεπιθήσεων. Ό,τι διαφορετικότητα στελίσετε και εκεί θα μας έχει ο Θεός στην αγκαλιά Του, όπως μας αγκαλιάζει απόψε και η Αγία εδώ στην οποία βρισκόμαστε, για την οποία είπα
μας είχε έρθει από τη Δύση περισσότερο, εμείς να γιορτάζουμε γενέθλια. Και η κίνηση ενός Αγίου είναι γενέθλια. Θέλω όμως να προσέξουμε μια διαφορά για να καταλάβουμε τι τιμούμε όταν γιορτάζουμε τα ονομαστήριά μας και τι τιμούμε όταν γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας. Τα γενέθλιά μας είναι γέννηση στην ιστορία. Την ώρα δηλαδή που η μάνα μας μας έφερε από την κοιλιά της και έχουμε γεννηθεί και συγκρατούμε εκείνη την ημερομηνία. Τι γιορτάζουμε στα ονομαστήρια? Γιορτάζουμε τα γενέθλια του Αγίου που φέρουμε το όνομά του, στη Βασιλεία. Γιατί έχουμε δύο γεννήσεις για τον καθένα. Η φυσική γέννηση και η γέννηση της Βασιλείας. Γι' αυτό λοιπόν, όταν εμείς τιμούμε τα ονομαστήρια του Αγίου μας, εκείνη την ώρα γιορτάζουμε όχι μόνο το όνομά μας, αλλά τιμούμε και τον Άγιο που συνήθει να είναι η ημέρα του θανάτου του, η ημέρα της θανής του για την ιστορία, αλλά η ημέρα γέννησης του στη Βασιλεία. Είναι δηλαδή αυτό για το οποίο εύχεται η Εκκλησία μας, εύχεται ο Θεός, είναι η στιγμή στην οποία ο κάθε Άγιος που φέρουμε το όνομά του συναντάται με τον Θεό στη Βασιλεία και μένει εκεί αιώνια. Για αυτή τη Βασιλεία στην οποία και εγώ αναφέρθηκα. Είναι αυτό το άλλο ζητών που λένε τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Ναι.